Ακόμα, εσείς δεν τη θεωρείτε σοβαρή υπόθεση αυτή, για να καταλάβω το πνεύμα. Δεν γνωρίζω, ναι. Θα πάει στην δικαιοσύνη, θα θες τα στοιχεία, πάρει το δρόμο του. Τι να σας πω παραπάνω, δεν γνωρίζω. Ναι, θέλω να πω ότι δεν είναι και συνηθισμένο πράγμα τώρα αυτό που συμβαίνει. Κύριε Οικονομέα. Συνηθισμένο δεν είναι. Έτσι, συνηθισμένο είναι. Αλλά στη χώρα της Φεδράς Πορτοκαλές, όπως είναι η Ελλάδα, όλα μπορούν να συμβούν. Εγώ δεν τα θέλω σοβαρά αυτά, να σας πω την αλήθεια. Μπορεί να υπάρχει κάτι, δεν το. Ναι. Ίσα-ίσα. Και όταν μπαίνει θέμα κινδύνου ζωής, υποθέτει ο κύριος Πανούσης, αλίμονο. Αλλά δεν τα θέλω σοβαρά όπως εκτελήσονται. Καταλάβατε, και επειδή η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, εγώ δεν θέλω να ξεχαστώ με ένα θέμα. Εσείς βάζετε το χέρι σας στη φωτιά ότι δεν υπάρχουν άτομα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που έχουν επαφή με την τρομοκρατία. Μην το καταγγείλει ο υπουργός σας. Όχι το υπουργός μας, υπουργός της κυβέρνησης. Της κυβέρνησης, ναι. Κυβέρνηση, έτσι, για να κυβερνηθούμε, ναι. Έτσι. Δεν τον διαλέξαμε εμείς. Θέλω να πω, ως προς το σας. Ναι, ναι, δεν το έχω. Είναι υπουργός κυβέρνησης, είναι σοβαρό φυσικά. Ναι. Προηγούμενης κυβέρνησης, να δηλώνει αυτά που δήλωσε. Αλλά υποθέτω, αν κατάλαβα καλά, γιατί είναι και λίγο σκοτεινό το θρίλερ, ορισμένα από αυτά πρέπει να είχαν διαδραματιστεί όταν ήταν υπουργός ο κ. Ναι. Μπέρος, έτσι. Γιατί δεν είχε γίνει λόγος τότε. Αυτό με τον Παρασκευόπουλο, ας πούμε, διάλογο. Όσο ήταν υπουργός. Ναι, ήταν όταν υπουργός. Τώρα δεν είναι υπουργός. Ναι. Γιατί δεν είχαν δει το φως δημοσιότητας ή δεν είχαν διαδραματιστεί. Καταρχήν δεν κατάλαβα κάτι άλλο. Ο κύριος, η ΕΕΠ, τι δουλειά έχει ο κ. Ζουμπάτζης να ενημερώνει. Η ΕΕΠ δεν είναι άλλος ο ρόλος της. Δεν ξέρω τώρα. Δεν έχει άλλη αποστολή. Κοιτάξτε να δείτε. Κατασκοπίες Τούρκους, αυτό. Ο επικεφαλής της εξωτερικές σχέσεις. Ακούστε να δείτε. Όχι, ακούστε. Κάνω λάθος. Έχει αλλάξει. Έτσι ξέρω. Κάτι. Αυτά κάνει. Ναι, κατασκοπία την κατασκοπία. Ασχολείται. Λοιπόν, είναι θεσμικό ο επικεφαλής της ΕΕΠ να ενημερώνει τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι κάτι παράξενο σε αυτό. Όχι για το συγκεκριμένο. Δεν μιλάω για το συγκεκριμένο γιατί δεν ξέρω τι συνέβη. Ότι είναι να ενημερώνει, προφανώς είναι θεσμικό να ενημερώνει. Για το συγκεκριμένο λέω. Για τα πάντα. Αυτή τη συζήτηση, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Με συγχωρείτε. Όχι, ακούστε λίγο. Εδώ έχουμε έναν υπουργό, ο οποίος πριν 2 μήνες είχε την απόλυτη.